χαιρετήσω όλους τους ανθρώπους στο μέσο μαζικής ενημέρωσης εδώ, στους τοπικούς, με τους οποίους είχαμε αυτή τη συνεργασία τις δύο προηγούμενες φορές και να τους ευχηθώ να έχουν το καλύτερο στο μυαλό τους για αυτή την ομάδα και όσο μπορούν να τη βοηθήσουν, γιατί το αξίζουν και τα παιδιά και η κοινωνία, αλλά πολύ περισσότερο η διοίκηση, οι οποίοι οι άνθρωποι της διοίκησης αυτής είναι καταπληκτικοί άνθρωποι. Εγώ συνεργάστηκα δύο φορές μαζί τους και μόνο καλά λόγια μπορώ να πω. Αγαπάνε πάρα πολύ την ομάδα, δίνουν την ψυχή τους, στερούν τις οικογένειές τους, τους εαυτούς τους, τα παιδιά τους. Και νιώθω κάπως περίεργα γι' αυτό. Το είπα και θα το ξαναπώ, ότι μου δώσαν την ευκαιρία, γιατί αν δεν ήταν ο Πλατανιάς, εγώ δεν θα ήμουν εδώ. Πιστεύω ότι οι δύο φορές που εμπιστεύτηκαν οι άνθρωποι αυτοί τις τύχες της ομάδας σε μένα, ήταν η ευκαιρία για να κάνω το επόμενο βήμα που αυτή τη στιγμή να πάω. Άρα λοιπόν τους ευχαριστώ για αυτό. Τώρα αν θέλετε να μιλήσουμε και για το παιχνίδι, να χαιρετήσω και όλους εσάς και να πω ότι ήταν ένα καλό παιχνίδι. Ένα δεκάλεπτο, καλό 15λεπτό από την ομάδα του Πλατανιά στην αρχή. Εμείς κάπου ξεχαστήκαμε σε κάποια πράγματα. Ευτυχώς τα διορθώσαμε πάρα πολύ γρήγορα και πιστεύω ότι ήμασταν η καλύτερη ομάδα και κερδίσαμε δίκη. Να ευχηθώ και στον προπονητή, που όπως είπα είναι ένας αξιόλογος άνθρωπος και αξιόλογος προπονητής, και στα παιδιά, τα περισσότερα είναι και δικά μου. Καλή συνέχεια να. Εγώ θα προσεύχομαι και για αυτούς. Ο κύριος Μίτσα. Μετά από το παιχνίδι με τη Ζήμπρου και με τον Βουλή, επειδή είχε ένα λεπτό από το παραπάνω, αλλά και η πίεση πριν από το παραπάνω, περιμένετε πόσο εύκολη την κράτηση πέρα από τα 9. Τίποτα δεν είναι εύκολο στο ποδόσφαιρο, αλλά δεν είναι και πολύ δύσκολο. Εμείς είμαστε μια νέα ομάδα που προσπαθούμε να βάλουμε κάποια πράγματα μέσα στο παιχνίδι μας. Δεν είναι εύκολο να γίνει αυτό γρήγορα. Είχαμε πάρα πολύ καλά μηνύματα από τα φιλικά παιχνίδια. Είχα πει στα παιδιά ότι μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα με κατεβασμένο το κεφαλάκι και αλλάζοντας τρόπο συμπεριφοράς, τρόπο λειτουργίας. Και πιστεύω ότι έχουμε καταφέρει σε πολλούς τομείς κάποια πράγματα τα οποία τα χρειαζόταν η ομάδα. Αυτό ήταν και το μέλημα το δικό μου. Τώρα για την πίεση. Φρίκι. Απλά. Έχουμε κάτι. Έχουμε κάτι άλλο. Ένα άλλο οποιοδήποτε αποτέλεσμα θα δημιουργούσε πάλι εντάσεις. Είπαμε λοιπόν στα παιδιά ότι δεν πρέπει να το έχουμε αυτό. Πρέπει να έχουμε 15 μέρες, να φύγουν κι αυτοί, να πάνε στο τρίμερο ρεπό που τους είχα δώσει πριν από το παιχνίδι, να ξεκουραστούν, να ηρεμήσουν, γιατί τους έχω κουράσει πάρα πολύ. Να πάνε τα παιδιά στις εθνικές ομάδες, θα λείψουν αρκετοί. Και να μας δώσουμε τα κομμάτια μας, γιατί έρχεται ένα πρόγραμμα μέχρι τα Χριστούγεννα. Θέλει πολλή δουλειά, πάρα πολύ. Εντάξει, είμαστε. Η αντίσταση του πέτας ο Πλατανιάς ήταν μικρότερη από αυτή που περιμένατε. Κοιτάξτε, εγώ είδα την ομάδα του Πλατανιά με τον Ατρόμητο. Και είπα στα παιδιά ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια πολύ καλή ομάδα. Το είπα άλλωστε και στη συνέντευξη. Και πρέπει να προετοιμαστούμε στο δυνατόν γίνεται κατάλληλα για να μην έχουμε προβλήματα. Και αυτό κάναμε. Εμείς ήμασταν η αιτία που ο Πλατανιάς ήταν αυτός. Ξέρετε, όταν εσύ παίζεις καλά, οι άλλες ομάδες φαίνονται πολύ μικρές. Εμείς όλες τις ομάδες που παίξαμε μέχρι στιγμής έχουμε κάνει να φαίνονται πάρα πολύ μικρές.
κριτικές οι δικές σας είναι, α, αυτή, τι ομάδα είναι αυτή. Δεν τις καταλαβαίνω σοβαρά τις κριτικές αυτές. Όταν εσύ είσαι πολύ καλός, η άλλη ομάδα φαίνεται μικρή. Δεν είναι μικρή ομάδα ο Πλατανιάς και θα το δείξει το δρόμο, πιστεύω και ελπίζω.